Είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο απεικονίζει τον δράστη λίγη ώρα μετά την στιγερή δολοφονία με θύμα τη 43χρονη Δώρα στο Αγρίνιο. Το βλέπουμε εδώ να περιφέρεται σε δασική περιοχή τη Ετελοακαρνανίας. Ατάραχος θα έλεγα, το βλέπουμε πως περπατάει εδώ. Θυμίζουμε στον κόσμο ότι κρυβόταν το συγκεκριμένο άτομο, το οποίο έχει συλληφθεί ευτυχώς. Κρυβόταν για αρκετή ώρα μέχρι που παραδόθηκε στον διαπραγματευτή της ελληνικής αστυνομίας. Εγώ μόνο θέλω να θυμίσω, Ζήνα, ότι είχε ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του να μην πλησιάζει τη Δώρα ούτε στα 50 μέτρα, γιατί το Σεπτέμβριο είχε πάρει ένα κουζινομάχαιρο μέσα στο σπίτι της Δώρας και την είχε απειλήσει. Μάλιστα θα δικαζόταν. Πάντως εκείνος κατέθεσε ότι η Δώρα πήγε μόνη της σε ένα ραντεβού που είχαν πει για να μιλήσουν. Τώρα το κατά πόσο ισχύει και το πόσο και αυτό είναι αποκείωμα της φαντασίας του. Γιώργο μου, ο λόγος σε σένα. Ναι, αυτός ο δρόμος Ζήνα που περπατάει, που τον έχει πιάσει κάμερα να περπατάει, είναι ένας δρόμος που έχετε περάσει εσύ και ο Γιώργος Τσούκαλης όταν είχατε κατέβει κάτω για την υπόθεση της Λαγούδη. Είναι ο δρόμος δηλαδή που οδηγεί στην τοποθεσία, στην παραλία Φουτμού. Ναι. Μετά, ναι, είναι αυτός ο δρόμος. Λοιπόν, μετά από εκεί που τον βλέπετε να περπατάει, υπάρχει ένας άλλος δρόμος αριστερά που ανεβαίνει στο βουνό και φτάνει στο εκκλησάκι, στο οποίο το βράδυ έσπασε το τζάμι της εκκλησίας, μπήκε μέσα και κοιμήθηκε στο ιερό της εκκλησίας, βάζοντας κάποια μαξιλαράκια εκεί που υπήρχαν από κάποιες καρέκλες. Κατόπιν, σύμφωνα με αυτά που είπε στους αστυνομικούς, αλλά προκύπτουν και από την έρευνα, δείχνει ότι πολλές ώρες είχε μπει σε δασική περιοχή, δηλαδή σε θαμνώδης περιοχή. Μάλιστα είπε ότι στην προσπάθειά του να βγει από τους θάμνους πιάστηκε το σακίδιο που είχε στην πλάτη, σχίστηκε και έχει μείνει εκεί. Σημαντικό είναι να δούμε τι άλλο περιείχε αυτό το σακίδιο. Οι αστυνομικοί ψάχνουν να το βρουν. Κατόπιν κατέβηκε κοντά στη λίμνη και όταν είδε ένα περιπολικό της αστυνομίας, βούτυξε μέσα στη λίμνη και μετά προχώρησε, βγήκε σε κάποιο μέρος που ήταν ρηχή η λίμνη και άρχισε να περπατάει μέσα στη λίμνη και έφτασε κάτω από το σπίτι του, εκεί που τον είδε η αδερφή του και διαδραματίστηκε. Όλη αυτή τη διαδρομή, αφού σκότωσε τη Δώρα, περιπλανιόταν, ας πούμε. Πάντως δείχνει ότι έχει πλήρη συνείδηση. Αυτό καταλαβαίνω και εγώ, γι' αυτό το λέω. Για να μην τρελαθούμε, δεν τα κάνεις αυτά όταν δεν έχεις συνείδηση. Έτσι ακριβώς, Δημήτρη, δείχνει ότι έχει πλήρη συνείδηση. Αν σκοτωθεί και στο κελί του οι πληροφορίες λένε ότι έλεγε ότι έβλεπε τη Δώρα, ότι μιλούσε μαζί της. Έλεγε λοιπόν ότι δεν έχει πεθάνει η Δώρα. Αυτό είπε και στους γονείς του. Είπε ότι ήταν μαζί μου το βράδυ και μιλούσα μαζί της. Την έβλεπα και μιλούσα μαζί της. Δεν ξέρουμε τώρα αν προσποιείται ή νομίζει ότι τη βλέπει. Δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα αλλουνού, αλληνής ειδικότητας. Πάντως ξαφνικά νόμιζε ότι την έβλεπε. Γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν είχε τέτοια συμπτώματα. Λέω εγώ τώρα, λέω. Στο τηλέφωνο, Γιώργο, δεν είπε, τη σκότωσα. Στο τηλέφωνο. Έτσι δεν είπε. Είπε. Είπε ότι στο τηλέφωνο που πήρε δεν είπε ότι τη σκότωσε. Άρα είχε επίγνωση. Είπε ακριβώς. Μάλλον τη σκότωσα. Την χτύπησα, βγήκε έξω και ούρλιαζε, δεν είχε πεθάνει. Να προσέχεις τον εαυτό σου, είπε στην αδερφή του, την κόρη σου και τη μαμά. Αυτό είχε πει. Τώρα ανέλαβε τον κατηγορούμενο ο γνωστός ποινικολόγος, πολιτικός, δημοσιογράφος, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Σήμερα τον ανέλαβε. Τον ανέλαβε. Παναγιωτόπουλος. Τον κατηγορούμενο, γιατί χθες πήγε χωρίς δικηγόρο. Δεν τον αναλάμβανε κανείς. Είχε διορίσει. Να κοιτάξουμε τον Πάνο, μήπως αύριο μπορούμε να τον έχουμε στην εκπομπή. Ναι. Τον αγαπημένο μας Πάνο Παναγιωτόπουλο. Είχε διορίσει η εισαγγελία τον κύριο Κριεμάδη, αλλά φαίνεται ότι η οικογένεια επικοινώνησε με τον κύριο Παναγιωτόπουλο και πλέον εκπροσωπεί τον κατηγορούμενο πάνω στο Παναγιωτόπουλο. Σημαντική είδηση αυτή, Γιώργο μου. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Τελικά, γιατί ακούστηκαν πολλά, καρτέρι της αίσθησε αυτός ο άνθρωπος. Τι λέει, τι γνωρίζεις εσύ, γιατί είσαι όλη μέρα εκεί. Ακούστε, είναι περίεργες οι πληροφορίες που έρχονται. Αυτός είπε στην αδερφή του ότι έβγαλε το πιστόλι και όταν το είδε η Δώρα, το τράβηξε.
κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να συνέβει. Κατόπιν είπε ότι έριξε δύο σφαίρες. Εγώ τυχαία χθες μέσα στο Αυρίνιο, γιατί σας είπα έρχομαι για να συναντήσω και κόσμο εδώ, βρήκα αυτόν που έκανε την τελετή στην δολοφονημένη κοπέλα. Και μου είπε ότι αυτό που είδε αυτός είναι ότι υπήρχε ένα τραύμα στη δεξιά κοιλιακή χώρα. Τώρα, μπορεί αυτό το τραύμα να ήταν διπλό. Δηλαδή, μπορεί αυτός, αν έβαλε το πιστόλι, αν έβαλε το περίστροφο, εξ επαφής στο σώμα, στην κοιλιά, στην κοιλιακή χώρα της Δώρας, να έριξε δύο φορές. Αυτό, πιστεύω, προκύπτει από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη.